βαρέθηκα. Και τι σας κάνω εγώ, ρε Δημήτρη. Ρε Σπίνο, έχω μια γκόμενα, τη θέλεις? Ναι, τη θέλω, είναι ωραία. Κούκλα. Εντάξει. Θα μου δώσεις όμως πρώτα 20 βόλους. Α, 20 βόλους για μια γκόμενα δεν γίνεται. Τότε 10. Ούτε μία. Καλά, τότε την κρατάω για πάρτι. Έλα να πάρεις μάτι. Περάστε, παιδιά, περάστε! Η μεγάλη καφέτη της χρονιάς! Σας τα λέει όλα! 5 βόλους η βίζητα! Καφέτης, ρε! Εντάξει, ρε! Ό,τι θέλετε, μοίρα η μεγάλη καφετζού! Τι θα σας είναι? Να κατουρίσω! Δημήτρη! Αυτό δεν να κατουρίσει, ρε! Τι είπες, ρε! Να κατουρίσω! Τσάμπα δεν μιλάω. Κατάλαβα. Τώρα μιλάς. Με λένε Δημήτρη Φούμο, τη μάνα μου Χαρίκλια, τον πατέρα μου Χαρίτο. Καλά, καλά. Εγώ θέλω τη μάνα σου να μου πει τον καφέ. Μισό λεπτό και έφτασε. Μάνα! Μαμούνια, τι είναι ρε! Ένα λεπτό, Αθήνα. Καλά. Είναι Δημήτρη μου και έχω πελάτη μέσα. Ήρθε μια χαζιά, τη θα πάρεις. Σκάσε βρε, δεν περιμαθαίνεις. Περάστε μου, άκουμε εκεί στέματα, μιλάτε, ελάτε. Περάστε ματά. Περάστε, θα σας πω τα χθεσινά, τα βριανά, αυτά που κάνατε, αυτά που δεν κάνατε. Τι καφέ πίνετε, έχουμε τουρκικό, εξπρέσο, καπιτσίνο, γαλλικό. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Θα σας φτιάξουμε ρεβίθι. Περίμενε σοφρονία. Αθηνά, Αθηνά. Φύγε, φύγε. Γιατί? Να δείτε. Εγώ είχα σειρά τώρα. Είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού. Τι θα πει αυτό, τέλος πάντων, εγώ θα περιμένω έξω. Άντε, φύγε, κυρία. Άντε. Φύγε, άμαξε, κυρία. Από πού ήρθες, κοπέλα μου? Από την πλατεία Κολιάτσου. Πλατεία Κολιάτσου, ε! Και ήρθες τόσο μακριά, τέρμα Παδησίου στα Κατσάβραχα. Έχετε φήμη εσείς. Αλίμονο, αλίμονο! Έλα, πιες τον καφέ σου, άνοιση είναι, αλλά δεν πειράζει. Ρούφα, ρούφα! Θα το γυρίσετε? Όχι, όχι, έτσι το βλέπω, παιδί μου. Για να δούμε, για να δούμε. Βλέπω σπίτι. Ένα σπίτι μεγάλο. Δωμάτια! Δωμάτια πολλά, πολλά! Και μια τουαλέτα. Κάποιος είναι μέσα. Σφίγγεται, γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Όχι. Δεν πειράζει, παιδί μου. Α! Τι πάθατε? Μία μπρόκα. Ο γιος μου βλέπεις. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ, παιδί μου, βλέπω... Βλέπω έναν άντρα. Πώς το λένε? Δημήτρη. Τι μου το πες, παιδί μου? Το γράφει εδώ. Να το, Δέλτα. Δεν το βλέπω. Το βλέπω εγώ. Τον αγαπάς? Αχ, ναι, πολύ. Αυτός? Το κτίνος δεν με θέλει. Γιατί μου το λες, παιδί μου, το γράφει εδώ. Δέλτα Θ. Τι είναι αυτό? Δεν θέλει. Και έλεγα, Δέλτα Θ, τι είναι, Δήμος Θεσσαλονίκης. Κάποια μέρα όμως θα πέσει στα πόδια σου. Αλήθεια, πότε? Για να δούμε, παιδί μου. Έψιλον Θουξού. Τι είναι αυτό πάλι? Ένας Θεός ξέρει. Αλλά μη σε νοιάζει, θα σου έρθει, παιδί μου, κάποια μέρα. Πόσο με ανακουφίσετε. Τίποτα άλλο βλέπετε? Για να δούμε. Βλέπω ένα θα. Θα. Θα, θα. Τι είναι αυτό το θα? Πολλά θα είναι. Θα και ένα αλφα. 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 Θα, αλφα, αγα, όχι. Αν, Ανδρέας. Θα και Ανδρέας. Τι είναι, τι σχέση έχεις, παιδί μου, εσύ με αυτά? Το Δημήτρη έχω εγώ. Αυτά τι είναι εδώ μέσα? Δεν ξέρω. Θα και Ανδρέας, για το όνομα του Θεού. Παναγία μου. Έλα να κόψουμε χαρτιά, παιδί μου. Έλα να κόψουμε χαρτιά. Μάλιστα. Πώς σου πάει το καπέλο? Ορίστε. Τι είπατε? Παναγία μου. Ξέρετε, κυρία Χαρίκλια, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς θα ξέρετε να μου πείτε. Ναι, παιδί μου, τι? Κάθε πρωί που ξυπνάω, για ένα τέταρτο μετά, έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Τι να κάνω? Να ξυπνάς ένα τέταρτο αργότερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι σας χρωστάω? Τίποτα, για σένα τίποτα, παιδί μου. 10 δραχμές. Ορίστε, πάρτε 20. Το αξίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, γεια σας. Στο καλό, στο καλό. Αθηνά! Ναι, έρχομαι. Έλα, Μαρή. Άντε, καλέ, μια ώρα έκανες πια, βαρέθηκα να περιμένω. Κάθε μέρα σου λέω τον καφέ. Έλα, πού είναι ο καφές μου? Τι? Πού είναι ο καφές μου? Πιες τον υπόλοιπο. Ορίστε. Πάω να ξεπροβοδίσω την κυρία. Στο καλό, ματάμ, και να μας ξανάρθετε. Θα σας ξανάρθω, ευχαριστώ, γεια σας. Ωραία, όμως έχετε. Πώς άλογα είναι?
Αυτή είναι η γυναίκα. Μάνα μου τα μπούκια σου. Περίεργο καλεπούρι. Τι κάνεις βρε εκεί πέρα. Τι γδυνίζεις με το μάτι σου. Μας και έχεις το μάτι το δικό μου. Ωραία γυναίκα, μάνα. Μάζεσες μανιτάρια. Ναι. Πώς ξέρεις, μάνα, ποιο μανιτάρι είναι δηλητηριασμένο. Το δοκιμάζεις, παιδί μου. Και αν πεθάνεις. Είναι δηλητηριασμένο. Δεν τρως άλλο. Τα δοκιμάζεις εσύ που ξέρεις. Παρακαλείς από εκεί πέρα. Θες να πεθάνω. Να πεθάνω θέλεις. Η μαμά σου. Τι έγινε, Αγία Κατίνα μου. Ναι, Αγία μου. Ό,τι θέλεις εσύ, Αγιέ μου, ό,τι προστάξεις εσύ. Τον είδατε, γειτόνισες τον Άγιο. Όχι, δεν τον είδαμε, Αγία Κατίνα μου. Δεν πειράζει, τον είδα εγώ για σας. Μάνα! Τι είναι, Δημήτρη μου, μοιράζει βιβλιάρια η Φρυδερίκη. Η μάνα της Πίνου είδε πάλι θαύμα. Άντε, πουτάν, πάει να μου φάει την πενατεία. Αν αυτή όμως είναι από την Καλαμάτα, εγώ είμαι πατρινιά και θα την ξεμαγιάσω. Γονατίστε όλες. Να προσευχηθούμε για το διωγμό αυτής της μάγισσας της Χαρίκλειας, Τσόκαρο. Άτυπταν, άτυπταν. Τσόκαρο, να πεις την αδερφή σου, Μαρή. Ποιο καφέ θα πεις, πούτε, ένα γλυκί βραστό δεν μπορείς να φτιάξεις. Βαρύ γλυκό, πίνουν οι πετατζίδες που κάνεις παρέα. Όταν ήρθες από την Καλαμάτα, πετατζί σε σπίτωσε. Άντε να μην ανοίξω το στόμα μου και μάθει ο κόσμος τις μπομπές σου. Τι είπες, Μαρή. Δεν ξέρεις ούτε τον πατέρα του γιού σου! Πώς δεν το ξέρω! Ποιος είναι! Είναι incognito! Ένα! Στα μούτρα σου! Και πάψε να κοροϊδεύεις τον κόσμο με θαύματα και αηδίες! Τα βλέπει ο Θεός και θα ρίξει φωτιά να σε κάψει! Σκάσε και τρώε. Αυτό που λες, παιδί μου, δεν ξέρεις οι άνθρωποι πώς είναι. Οι άνθρωποι είναι σαν τα αυγά. Δεν ξέρεις τι έχουν μέσα. Θα ανοίγεις και άλλα είναι κλούβια, άλλα καλά, άλλα βρωμάνε. Έτσι είναι και οι άνθρωποι. Αχ, γι' αυτό να κοιτάξεις και εμένα, παιδί μου. Να κοιτάξεις και εμένα πώς κάνω τη δουλειά για να μάθεις. Διότι κάποτε η μοιχεία μπορεί να καταργηθεί. Το προξενιό ποτέ. Και το προξενιό έχει λεφτά, πολλά λεφτά, παιδί μου. Ορίστε, έρχεται γαμπρός. Καλημέρα, κύριε Χαρίκλια. Άργησα. Τι λες, Λεβέντη μου, έλα κάτσε. Κάτσε. Βλέπει να μαθαίνεις. Αχ, τι άντρα θα δώσω στη συχαμένη. Αχ, έτσι κι ήμουν εγώ, Στεφάνο, ότι θα σε έπαιρνα. Πόσου. Τα παραλές, κύριε Χαρίκλια, τα παραλές. Δεν τα παραλέω. Είναι αλήθεια. Αλλά και η κοπέλα που θα σου δώσω, πρώτο πράγμα! Είναι όμορφη! Τι όμορφη! Χρυσοχέρα! Δε μισέ πιάνει, κουβέρτα βγάζει! Όμορφη είναι! Κρεμμύδι πιάνει, στιφάδα βγάζει! Όμορφη είναι! Νοικοκυρά! Να, έρχεται το λουλούδι μας! Αυτό είναι το λουλούδι! Είναι με τη γλάστρα! Καλημέρα, χρυσή μου, Χαρίκλια μου! Κοιτάξτε τι σας δίνω! Πούντος, καλέ, δεν φαίνεται! Εγώ δεν φαίνομαι! Σηκώρθιο, θα σε δουν! Όρθιος είμαι! Καλέ, αυτόν βρήκες να μας προξενέψεις! Γιατί τι του λείπει! Τι του λείπει, ζουμπάς είναι! Ζουμπάς, αλλά με... Νιώκα! Και κατεδράμια! Meine Liebe, du bist sehr schön. Wir machen ein schönes Haus zusammen. Γερμανίδα είναι! Γερμανίδα, ξέρει και γερμανικά! Πού τη βρήκες, μωρή? Στην Οδυσσή την αφήσανε οι Γερμανοί στην υποχώρηση. Για σαβούρα? Ναι. Κούκλεν, κούκλεν. Ευχαριστώ, κύριε Χαρίκλε, ευχαριστώ. Χαίρετε, χαίρετε. Ράους, ράους. Άντε, ράους και εσύ πήγε να παίξεις. Άντε, βρε. Ωραία το έπαιξα όμως, ε. Είδες, μωρή, που σου είπα να συνεργαστούμε και να μην τρογόμαστε. Δυνάμεις ενωμένες, ποτέ μπατηρημένες. Πάμε μέσα να σου πω τον καφέ. Όχι, εγώ θα σου το πω. Όχι, εγώ θα σου το πω. 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 Εμείς χαστούμε. Αμάν, η Γκεστάπο άρχισε τα βασανιστήρια. Τον κάψαμε τον άνθρωπο. Δημήτρη, πρόσεχε.
Αχώριστα τα παιδάκια μας, αχώριστα! Φίλοι, φίλοι, μόνο μην τσακωνόμαστε! Τώρα δεν θα τσακωνόμαστε, κάναμε συνεταιρισμό! Άντε, κάτσε, θα σου φτιάξω καφέ, να σου πω το φλιτζάνι! Δεν μου κάνεις καλύτερα δυο αυγά τηγανιτά! Το τηγάνι θα σου πω ή το φλιτζάνι, μωρή! Χαρίκλια! Χαρίκλια! Ναι, έλα! Έφερα μια φίλη μου, αλλά σε θέλω κι εγώ. Ναι, μπείτε μέσα. Έλα, ξεκλείδωσε. Έλα, μωρή, κουρελού είναι. Τι, θα μου κλέψουν το φρακί. Η κυρία Κατίνα, η Σούλα. Χαίρομαι πολύ. Χαρίκλια. Χαίρομαι, παιδί μου. Θέλω να μου καλέσεις το πνεύμα του Ανέστη. Του πρώτου σου άντρα. Ναι. Τι να το κάνεις. Για να μου πει που πήγε ο δεύτερος. Δηλαδή, θέλεις να μιλήσεις με το πνεύμα. Ακριβώς. Κοστίζει ακριβά. Γιατί? Γιατί είναι περαστικό. Δεν με ενδιαφέρει. Άντε, καθίστε. Βάλτε τα χέρια σας στο τραπέζι. Κλείστε τα μάτια σας. Τι λες, μωρή. Κλείστε τα μάτια σας. Συμβουλή. Μακριά από τους πόστιδες. Να γίνεις άντρας. Με μουστάκια. Ναι, μαμά. Τι λες, μαμά. Με το χάρο μιλάω. Χαρίκλια, θα πεις στον Άγιο Πέτρο καμιά καλή κουβέντα και για μένα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Άντε, τέλειωνε καμιά φορά. Θα μου κολλήσει το φαγητό που έχω στη φωτιά. Καρύκλια, μη φεύγεις! Μαμά! Τι είναι, παιδί μου?
Καμικάζι. Έτσι αντελείβειν. Έχεις δίκιο, γιατί αυτό αντελείβειν ομοίως. Με άγγιξε ο γιος της Παλάμης. Πού! Η ερωσιλία, αδελφάκι, του Τέσιν πάει να πει ότι η σημερινή νεολαία μας έχει γραμμένο στα παλιά της καρμπιράτε. Μίτσο, εμείς τα κουτσαβάκια γιατί περπατάμε έτσι. Δεν το σκέφτηκα. Το καμικάζι θα το σφάξω. Άσε ρε, δεν κάνει. Θα το σφάξω ρε. Μωρέ, συγκρατήσου. Μα πρέπει κάποιον να σφάξω ρε. Περίμενε το καλοκαίρι που θα βγουνε τα καρπούζα. Σπινό, σε βλέπω καρπούζι. Να παίξω το όργανο. Να τα κλαδιαστώ λίγο. Πρόσεχε ρε Μιτσάρα, κουνιέται, θα πέσει. Μη σε νοιάζει, είναι στέρεο. Βρίσκεις τόσο κέφι, εδώ χρωστάμε τόσα λεφτά, μωρά, αδελφέ μου. Έχεις γεμίσει τα πέριξ με φέσια. Είσαι μελάνι με κουτσαπάκι και το μαύρο κι αντράβο. Το μαγαζί. Σήμερα θα το κάψω. Αυτός είσαι. Όμορφα. Έμαθα πως είσαι μάγκας. Δεν είναι παινιά αυτή, παίρνεις πλάγνα. Πολύ κέφι απόψε. Είσαι και μέρα κλείς. Τουρνέ και τουρνέ, τουρνέ, ναι. Πες το βρε. Κύριε Λέρα, μη μου κάνετε πάλι τα αγκία, σας παρακαλώ, μου χαλάτε το μάτι. Πάρε το πούλο, ρε. Σας πάρε το πούλο, ρε. Δεν θα έρθει ο Μίτσος, θα σε φτιάξω εγώ. Πες το βρε μάγκα, βρε μάγκα. Γεια σου, Λέρα, με τα ωραία σου. Κάτσε να ακούσεις μια παινιά. Ωρε χάρε, θα πεθάνεις ανάπηρο. Και σκένα ποτηράκι. Σε τεκίκο γλυκό. Περίμενε λιγάκι. Κάθε σε τεκίκο γλυκό. Περίμενε λιγάκι. Σαν την πρώτη άκρη μη το συζητάς. Όταν είσαι το πουλό, πάντα θα πετάς. Χόρεψε στο πλάι μου και μη με ρωτάς. Για χαρά. Πρώτη άκρη. Πώς πάει το μαγαζί? Πού ήσουν αυτές, ρε Μίτσο, λίπα που το κάνανε το μαγαζί. Λίπα. Λίπα. Είδες για να μην έχουν πάει σχολείο τα παιδιά. Τι σχέση έχει το σχολείο? Γιατί θα ξέρανε γράμματα και θα διαβάζανε την ταμπέλα απ' έξω και θα ξέρανε ότι το προστατεύουμε εμείς το μαγαζί. Ποιος σε πείραξε? Ο Λέρας. Άλλος. Ο Κουτρούμπας. Άλλος. Ο Φαλτσέτας. Άλλος. Ο Πηγάδας. Άλλος. Κανένας. Όχι, αν σε πείραζε κι άλλος, ακαθάρισα. Σου δίνω προστασία. Πέσε. Τι να πέσω. Εδώ ο Λέρας είναι έτοιμος να μου κάψει το μαγαζί. Για δες ρε προστάτες μου, στάκι ρε και κολοφιλιστρίνι ρε. Για δες ρε. Ο Λέρας θα με προστατεύει. Ο Λέρας θα στο νερώσει. Ο Λέρας θα με προστατεύει. Εδώ. Εδώ είναι ο Λέρας. Εδώ είναι ο Λέρας. Κουραδόμαγκες. Κουραδόμαγκες.
Πόπο ζημιά! Πού είσαι, νερά? Εδώ είμαι. Αμάν, εδώ είναι. Τι έγινε? Μόλις άκουσε τη φωνή μου εξαφανίστηκε. Σκέψου μόλις με δει τι κολούμπρα έχει να πάθει. Πρέπει να πας να καθαρίσεις γιατί χάνουμε το ποσοστό από την προστασία και στέγνωσα ρε Μιτσάρα, δεν έχουμε μία. Γιατί δεν πας εσύ? Εσύ ο αρχηγός. Έτσι γίνεται. Έτσι. Λέρα νερά, είσαι εδώ. Ποιος μιλάει από το πηγάδι? Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε, κάντα όλα λίπα. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε, κάντα όλα λίπα. Πω, περπατάω και τρίζει γη, άκου τι γίνεται, φίλε. Φάπατης, ρε. Λέρα, όχι τσαμπουκά στο μαγαζί, τα τσικώ στην πάντα. Μπρος. Δεν μου λες, ρε, εσύ είσαι ο Λέρας. Ολόκληρος. Και ο υπόλοιπος που είναι? Εσύ έκανες χθες φραμπαλά στο μαγαζί? Εγώ, ρε. Και είπες ότι σήμερα θα το κάψεις? Ναι, και την κρυώνω. Άμα τριτώσει το κακό τα ξαναλέμε. Πού πας, ρε? Πού βγάλες το σακάκι, ρε? Ναι, ρε. Πού το βγάλες το σακάκι? Κάνε τον αδιάφορο. Μήπως καψώνεις? Καψώνω, ρε. Ένας αλαφρώσω. Τι κάνει, ρε? Ας αλαβρώσω λιγάκι. Τι κάνει, ρε, εκεί πέρα? Ρε, μου βγάζει το πατελόνι, ρε. Βοηθά κι εσύ, ρε. Να βοηθήσω. Έτσι και μου βγάλεις το σόφρακο, τα θέλει ο κόλος σου. Με βρήκε δύσκολη στιγμή. Μη μου μιλάς απόψε, μη. Μη μου μιλάς απόψε, μη. Άσε με να ξεχάσω. Με βρήκε δύσκολη στιγμή. Μα θα την ξεπεράσω, μανούλα μου. Με βρήκε δύσκολη στιγμή. Μη μου μιλάς απόψε, μη. Μη μου μιλάς απόψε, μη, μανούλα μου. Ρε μάνα, ξεφτυλίστηκα. Οχ! Οχ! Ρε Λέρα, τι μου κάνες! Οχ! Ξεφτύλα! Κατάντησες έτσι, παιδί μου. Σαν κόλος μαϊμούς έγινες. Γιατί ξύριζες το μουστάκι, ρε? Μαμά, μη με μαλώνεις. Γιατί βρεβνουχίστηκες? Για αδερφή του πας. Εγώ, ο Μίτσος. Ευτυχώς που έφτιαξαν την κυρία εδώ. Και θα μπορώ να σου μιλήσω για να σε σώσω. Από πού μιλάς? Από τον Αγύριστο. Έχετε τηλεόραση στον Αγύριστο? Εμείς δεν έχουμε ψυχή. Παρήκλια. Ένα λεπτό, Πέτρο. Άκου λοιπόν να δεις τι θα κάνεις. Περίμενε. Μαμά, μη φεύγεις. Έλα, Πέτρο. Το γύρισε στο φλιτζάνι. Ε, όπως μου είπες. Μπράβο. Τι βλέπω. Τι βλέπεις, τι βλέπεις? Γυναίκα. Γυναίκα. Τεκνό, δεν βλέπεις? Τεκνό. Σικιά κι εσύ. Το καταδύναμη. Με σχέδια είναι. Πίσω μου σε έχω. Τον έχεις. Αυτό είναι σύριαλ. Το βλέπεις και στον παράδεισο βγάζω λεφτά. Εσύ όμως δεν ξέρεις να πεις στο φλιτζάνι. Γι' αυτό θα ανοίξεις ένα γραφείο συνοικεσίων. Να τα κονομάς. Excuse me, Peter. Okay. Let's go. Άντε ρε μάνα, να δούμε τι θα βγει. Ορίστε εκεί η ταπέλα μας, η Χαρίκλια. Μακαρίτησα η μάνα μου. Είστε μόνοι, ελάτε. Θα γίνουμε πολλοί. Α, εδώ τα χαλάμε. Στα δείτε, παιδιά. Τι πολλοί. Εγώ τον νίκιασα μόνο σε εσάς τους δύο. Δεν καταλάβατε, είναι το σλόγγαν.
Σλόβ, τι είναι, λεμονάδα. Το σήμα. Δεν ξέρω σήμα, μόνο εσείς οι δύο θα μένετε. Αχ, μην είστε γκρινιάρες. Δεν είμαι γκρινιάρες. Όχι, είστε, ξέρω τι χρειάζεστε. Να παντρευτείτε. Γιατί? Άκου, να παντρευτώ, λέ. Εγώ, παιδάκι μου, δεν βλέπω την ώρα να βγάλω από την καμπούρα μου την κόρη μου. Και θα βάλω συνεταίρο στο πορτοφόλι μου. Το λέω καλά. Συμφωνώ. Δεν το λέει καλά. Συμφωνώ. Λοιπόν, άμα είσαστε μόνος σας και χρειαστείτε βεντούζες, ποιος θα σας βάζει τις βεντούζες? Θα βάζω ο Σλοάς, άκουσε σας παρακαλώ, τον Νίκη πρώτη του μηνό. Α, όλα κι όλα, αλλιώς θα φύγετε από το παράθυρο. Ο 8ος όροφος είναι. Δεν ξέρω. Πάντως, ο γάμος είναι ευτυχία. Το λέει και το σύνθημά μας. Παντρεύτηκες, σώθηκες. Ναι, παντρεύτε, καλές δουλειές. Παντρεύτηκες, σώθηκες. Παντρεύτηκες. Άλλο ένα ταιριαστό και ευτυχισμένο ζευγάρι αποδίδει στην κοινωνία το γραφείο μας. Ταρατατάν. Κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σας είμαι ευγνώμων. Και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ευτυχισμένη τη σύζυγό μου. Αχ, τι γλυκά που μιλάει. Σαν τον πρώτο μου άντρα. Πρώτο? Είχατε ξαναπατρευτεί? Μάλιστα. Και τι έγινε ο άντρας σας? Τροχαίο. Απρόσεκτος. Μάλιστα. Αλλά παντρεύτηκα πάλι. Μπράβο. Και τι έγινε ο δεύτερος? Αεροπορικό δυστύχημα. Απρόσεκτος πιλότος. Μάλιστα, αλλά ξαναπαντρεύτηκα πάλι. Μπράβο. Πάλι. Και τι έγινε ο τρίτος? Αυτοκτόνησε. Μελαγχολία. Άγχος. Απρόσεκτη κοινωνία. Μάλιστα. Δεν μου τα είπατε αυτά, κύριε. Ούτε μας τα είπε. Δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Μια μέρα όλοι θα πεθάνετε. Σωστά, έχετε δίκιο. Αυτό δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία ότι εμένα μ' αρέσει και θα την πάρω. Αχ, τι αγκάλιασμα. Με συγκλονίζετε όπως ο πέμπτος μου σύζυγος. Πέμπτος είπατε? Μάλιστα. Και τι έγινε ο τέταρτος? Πήγε μια μέρα να πάρει τσιγάρα, αλλά δεν γύρισε. Είδα τι κακό που κάνει το κάπνισμα. Ναι, και ο πέμπτος πέθανε την ώρα του γάμου. Θα χόρτασε κόλυβα. Αντί για γάμο κάνατε κηδεία. Μάλιστα. Αμάν, ο Χάρος. Πάω να ανοίξω. Δεν φοβάσαι? Τι να φοβηθώ, για τον κύριο ήρθε. Μάλιστα. Για μένα ήρθε. Δεν πειράζει. Συνήθισα πια. Παρακαλώ. Με τον Παρντόν. Εδώ είναι το Χαρικλάκι. Μάλιστα. Δηλαδή, όχι. Ποιο Χαρικλάκι? Το Χαρικλάκι, ντε, που γράφει ο τύπος. Μας έγραψε και ο τύπος. Ποιος τύπος? Η φιλάδα, ντε, που λέει ότι όταν είσαι στεγνός έρχεσαι εδώ και τη βρίσκεις. Α, μάλιστα. Περάστε, εδώ είναι. Ξέρετε, το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη ποικιλία ανδρών σε όλα τα ύψη, σε όλα τα μήκη και σε όλα τα βάθη. Ωραία, το λοιπόν πάμε. Παρακαλώ. Περάστε. Στο καλό και καλά 40. Η ώρα η καλή. Ευχαριστούμε. Να ζήσετε. Ευχαριστούμε. Ευτυχισμένοι, να ζήσετε. Στο καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να ζήσετε, να ζήσεις. Να ζήσεις. Ευχαριστώ. Να ζήσεις. Στο καλό. Στο καλό. Δεν το βλέπω καλά. Πολύ πελατεία. Να με, λοιπόν, πώς το θέλετε? Βαρύ. Γράφει βαρύ. Βαρύ. Πόσα κιλά? Πόσα κιλά? Ψιτ, μαγκά, πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μας κάνει, ρε. Άκου να σου πω, ρε φίλε. Το μαγαζί διαθέτει άντρα βαρύ και ασήκωτο. Σκληρό και εγωιστή. Δερβίση και γλυκό σαν με τη μέζη. Να μου αλλάζει τα φώτα. Ηλεκτρολόγο θέλετε? Ρε, δεν πάνε να αλλάξω όλες, λέω εγώ. Μα πώς μου τη βγαίνεις έτσι ανάποδα, μωρά, αδερφέ μου. Τέλος πάντων, ας είναι και υδραυλικός. Αρκεί να είναι σκληρός. Να του αρέσει το ξύλο, μπήκες. Μπήκα. Εντάξει, πού θα σας τον παραδώσουμε? Μια στιγμή. Εδώ. Ορίστε η διεύθυνση 8. Θα τον περιμένω εδώ. Περίμενε. Τσίμπα και μια προκαταβόλα. 1, 2, 3, 10. Ορίστε. Εντάξει, 10 είναι. Στις 8 θα σας τον παραδώσουμε. Ωραία. Τότε εγώ να τσουλάω. Για χαρά. Νταν. Να το πείτε και στις φίλες σας, Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και όταν θέλετε. Το γραφείο μας είναι το πρώτο. Το πρώτο. Όπω είχε δίκιο η μακαρίτησα η μάνα μου, Θεός χώρισε. Θα φάμε καλά. Θα φάμε. Δεν σκεφτήκαμε όμως ένα πράγμα. Ποιον θα στείλουμε? Δεν έχουμε κανένα πρόχειρο. Να στείλουμε τον Καραγιάννη. Όχι, δεν κάνει, αυτός είναι κουφός. Να στείλουμε τον Βαγγέλα που είναι και σκληρός. Τον γύρισες αδερφή? Όχι, να στείλουμε και αδερφή, θα φάμε ξύλο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Κάποιον πρέπει να στείλουμε. Μην χάσουμε και τα λεφτά. Γεια. Πού πας? Εσύ. Τι εγώ? Εσύ θα πας, που είσαι περάσει και από μάγκας. Ω, ξέχασα το, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Μα θα χάσουμε τα λεφτά και έχουμε και έξοδα. Άσε με, ρε. Όσες φορές έχω κάνει το μάγκα της έχω φάει. Θυμάσαι το λέρα. Μέχρι το σόβρακο έφτασε.
Μα τώρα θα πας σε γυναίκα. Ξέχασέ το. Μισθόκλας. Α, από το γραφείο. Μα είπαμε στις 8. Βιάζομαι για να δείρω. Εδώ τε όρμα. Ρίξε το ψάρικο στο φούρνο, πλακί. Πριν σε πλακώσω στις γρήγορες. Παταρέ μου. Εμείς οι δύο θα περάσουμε φίνα. Με τις φάβες μας. Και τα ωραία μας. Πού ήσουν τόσο καιρό, ρε. Στο γιατί κουλέ. Διαφώνω. Και βάλε. Διαφώνους. Και βάλε. Εσένα γύρευα μια ολόκληρη ζωή. Γιατί δεν παίρναγες από το μεταγωγόν, θα με βρίσκες. Δεν πειράζει ρε μόρτη, σε βρήκα τώρα για να την βρω κι εγώ μαζί σου. Πω πω φάσεις που θα γίνουν, φέρτε μου γάτες να τις σκίσω. Λοιπόν, γουστάρεις να βάλουμε γάντια του box από τώρα ή να αρχίσουμε στο έτσι για τα προκαταρτικά. Οπα! Δεν κατάλαβα. Βαράς, γιατί βαράς. Όχι δεν βαράω, δηλαδή δεν άρχισα ακόμα. Τώρα αρχίζω. Όχι, όχι, γιατί! Αχ, με σακάτεψες πίνω. Αχ, τι φάπες ήταν αυτές που έφαγα. Αχ, το ξύλο της ζωής μου έφαγα σπίνο. Αχ. Τουλάχιστον σου έβγαλε το σόβρακο. Ποιο σόβρακο, μωρέ. Μέχρι το γυλαίκο άντεξα. Αχ, το σόβρακο το βγάζεις μαζί της μόνο στο ΚΑΤ. Τι έγινε, ρε. Μας βομβαρδίζουν. Όχι, η πόρτα είναι, την έχω κλειδώσει. Πάω να ανοίξω. Σ' ακούσα με λύσα, ξέρεις. Πού είσαι, ρε! Πού είσαι! Εδώ είμαι! Πιο σιγά σας παρακαλώ. Γιατί, βρε, να μην φωνάζω! Έχετε κανέναν άρρωστο εδώ! Αν έχετε να πάει στο νοσοκομείο! Γιατί εγώ φωνάζω! Σας παρακαλώ, κυρία, μην φωνάζετε εδώ, δεν είναι λαϊκή αγορά. Είναι γραφείο συνοικεσίο. Και εγώ γιατί νομίζεις πως ήρθα εδώ για να δω τη μάπα σου. Εσύ είσαι, ρε, ο άρρωστος. Με συγχωρείτε, κυρία μου, θέλετε γαμπρό. Ναι. Βεβαίως γαμπρό θέλουμε. Νέα γριά είναι. Και γαμπρό θέλουμε. Και μασένα θέλουμε και σωμάτισμα θέλουμε. Το γραφείο μας, κυρία μου, παντρεύει μέχρι και γιαγιές. Γιαγιά, ρε, να πεις η γιαγιά σου. Με συγχωρείς, κορίτσι μου. Και για να τελειώνουμε, επειδή εγώ βιάζομαι, έχετε γαμπρό, ναι ή όχι. Θα σας ενημερώσει ο αντιπρόεδρος της εταιρείας. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος? Εσύ, μωρέ. Καθίστε, αμέσως. Καθίστε. Από όλα έχουμε. Ο κύριος Αρισίδης, 75 ετών, αλλά καλοδιατηρημένος. Δείχνει μόνο 70. Ο κύριος Μίτσος, 68 ετών και έχει και ανταλλακτικό. Τι ανταλλακτικό? Μασελίτσα, άμα χαλάσει μία, βάζει την άλλη. Ο Κατσιφάρας, μωρέ, πού είναι ο Κατσιφάρας? Έχουμε και τον Κατσιφάρα. Είναι καμικάζι, κάνει σούζες. Μπροστά στον Πρωθυπουργό. Δεν μου κάνει. Ορίστε. Ο κύριος Ανέσης, όλο υγεία. Πέρσι ήταν 90 ετών. Αυτό τον έχει πάρει. Ποιος τον πήρε? Ο Χάρος. Άντε, αν ήθελα εγώ τέτοιον, πήγαινα σε οίκο ευγυρίας. Εγώ θέλω έναν σαν 25 χρονών και να είναι καμικάζι. Να κάνει σούζα 5 χιλιόμετρα. Έτσι μου τη δίνει εμένα. Και θα έχετε, αν τον βρείτε, 100.000. Είπε 100. Είπε. Είπατε 100. Το είπα. Είπε. Καμικάζι έχουμε. 100 δεν έχουμε. Λοιπόν, κυρία μου, σύμφωνη. Θα σας βρούμε καμικάζι. Άντε, ρε, από εδώ. Τσάκω 10 χινές και τ' άλλα, άμα θα μου κάνει σούζα ο δικός μου. Εδώ περιμένω τηλέφωνο. Στο καλό και μη σε νοιάζει. Θα αναστενάξουν οι ζάντες. Το ελπίζω. Πω, ζεσταθήκαμε. Λοιπόν, ευκαιρία να πάω στον Ιορδάνη για να πληρώσω τα κοινόχρηστα. Μας έχει κόψει το καλοριφέρ και έχουμε πουντιάσει. Δώσε μου και εμένα ένα χιλιαρικάκι να πάρω τσιγάρα. Ναι, ρε, πάρε. Και τα ρέστα δικά μου. Λοιπόν, εσύ θα βρεις οπωσδήποτε καμικάζι. Κι αν δεν βρω. Ρε, θα σκέφτεσαι 100 χιλιάρικα. Το μόνο 100 που ξέρα μέχρι τώρα είναι το περιπολικό. Άντε, φεύγω. Καμικάζι. Ο
Ο κύριος Ιορδάνης είναι μέσα. Μέσα είναι, αλλά δεν ανοίγει. Για να μην πληρώσει φιλοδόρημα, τον έχω μάθει τώρα εγώ. Γιατί δεν το χτυπάς? Τι να χτυπήσω, το έχει κόψει το κουδούνι για να πληρώνει, λέει, ρεύμα. Σοβαρά. Άλλο πράγμα. Να με βρήσει εμένα ο παλιοτσιγκούναρος και γιατί? Τι έγινε? Έραβα, λέει, διπλοβελονιά το φόρεμα της κόρης του και του χάλασα διπλή κλωστή. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ανοιχτή πόρτα. Αλλιώς θα την έσπαγα. Δεν φτάνει δηλαδή που πήρε διπλό χαρδοίφασμα, τώρα και διπλό βελονιά. Αφού τα βάζει όλα διπλά, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φτιάχνει δυο φορέματα. Οράτιος πατέρα είπε. Ποιος? Ο Λατίνος. Α. Είπε ότι το χρήμα είναι υπηρέτη σου όταν ξέρεις να το μεταχειριστείς. Και αφέντη σου όταν δεν ξέρεις. Και εσύ δεν ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω από χρήμα. Α, εγώ δεν ξέρω από οικονομικά. Τι με πέρασες για τον Ανδρέα? Σημασία έχει ότι εγώ δεν μπορώ άλλο, πατέρα. Κουράστηκα. Να παντρευτείς, βρε παιδάκι μου, να δω κι εγώ κανένα εγγονάκι. Αλλά εσύ ψάχνεις να βρεις άντρα διανοούμενο, ποιητή. Στο τέλος σε βλέπω να παντρεύεσαι την παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια. Αν είναι δυνατόν, πατέρα, δεν με καταλαβαίνεις καθόλου. Ο άντρας που θα πάρω θέλω να είναι καλλιεργημένος, να έχει γνώσεις, να μην είναι πεζός. Σιγά τώρα, μην του πάρουμε κι αυτοκίνητο. Μαζί σου δεν μπορώ να συνονοηθώ. Τα φωντάν! Να σε κάτω, τα φωντάν, βρε! Πού έπεσα, στη σπατάλη! Ποιος είστε, κύριε? Σπατάλη. Ποιος? Ας το φωντάν κάτω! Ο φωντάν. Μα τι λέει, πατέρα? Από τα πολλά φωντάν που έφαγε, δεν ξέρεις τι λέει. Παιδάκι μου, ο κύριος Τάκης, ο νέος μας νικάρης, 7 πολυκατοικία νούμερο 23. Ο κύριος Τάκης. Χάρηκα. Χέρι. Τα χέρια μας. Χέρι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Πού πας? Στην αυτή. Γιατί ήρθες εδώ? Γιατί ήρθα. Εμένα ρωτάς. Ποιο να ρωτήσω? Με δουλεύεις, τη ρετάκια μου. Έλα εδώ. Τι? Σου ξαναλέω, γιατί ήρθες? Γιατί ήρθα. Τώρα πλάκα μου κάνεις? Μωρέ, πλάκα πάθα εγώ. Τι πράγμα? Τίποτε. Γιατί ήρθες, ρε παιδάκι μου? Για τα κοινόχρηστα. Α, πες το. Πάρε ένα φροντανάκι. Ας τα κάτω. Πολλά έφαγες, θα σε βλάψουνε. Φέρ' το παραδάκι. Θα σου το... Ώστε ήθελε διανοούμενο, ε! Πού να στα λέω, ρε παιδάκι μου, θέλει τον καβάφι. Εσείς δεν το θέλετε. Ποιον? Τον καβάφι. Καβάφι? Ναι. Αφού πέθανε. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Έλα να στα πω, ρε παιδάκι μου, να ξαλαφρώσω λιγάκι, να δεις τι τραβάω με αυτό το κορίτσι. Κάθεσε. Δεν μου λέτε ο καβάφις, πώς πέθανε? Καβάφις? Ναι. Ξέρω εγώ, από γυρατιά. Τι ήθελε, γέρο? Όχι, όπως είπες, διανοούμε. Α, αυτή είναι. Ε, δεν είναι φοντάν όμως. Γλουκούμι είναι. Τι? Δεν έχουμε σκύλο. Κάτα. Ούτε. Δεν ξέρω τι έπαθα. Ερωτεύτηκα, μόλις είδα την ερωτεύτηκα. Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτι ένιωσα μέσα μου. Μήπως είσαι εγγύος? Α, στην πλάκα, μωρέ, είμαι έγκυος. Ερωτευμένος είμαι. Βρετάκι μου, εγώ λέω να τα παρατήσεις. Από ό,τι κατάλαβα, η κοπέλα θέλει διανοούμενο. Θα γίνω κι εγώ διανοούμενος. Κοίταξε όλα αυτά τα βιβλία. Διαβάζω, να μάθω, να μάθω. Μέσα αυτά τα βιβλία είναι συμπυκνωμένη όλη η γνώση της ανθρωπότητας. Συμπυκνωμένη σαν γάλα. Ρώτα με κάτι, ρε, να δεις. Τι να σε ρωτήσεις? Ρώτα με οτιδήποτε, γενικές ερωτήσεις. Ωραία. Πες μου, ποιος έγραψε την Ενάτη του Μπετόβεν? Εδώ δεν ξέρω ποιος έγραψε τις 8 και θα ξέρω την Ενάτη, μα τώρα πλάκα μου κάνεις. Ας με, πού το μάθες αυτό? Το άκουσα στο σφαιρισίριο που ψάχνα να βρω τον καμικάζι για τη γριά. Τι έγινε με τον καμικάζι? Τίποτα, δεν έρχεται κανένας. Για 100.000 του είπες? Δεν του είπα τίποτα, δεν δέχεται κανένας να περπατήσει με γριά. Φοβούνται μην ξεφτυλιστούν στην παρέα, λέει. Δεν δέχονται 100.000, καλύτερα. Θα τα πάρουμε εμείς. Πώς? Και χρειαζόμαστε και βιβλία, πρέπει να αγοράσω και βιβλία. Τι πώς? Πώς θα τα πάρουμε τα 100.000? Θα πω εγώ καμικάζι. Πού, στη γριά? Στη γριά, βεβαίως. Μα η γριά θέλει καμικάζι να ξέρει και σούζες. Λοιπόν, αρχίζω από τώρα προπόνηση. Παρακαλώ, τι θέλει ο κύριος? Εγώ είμαι, ρε, δεν με καταλάβες. Ωραία! Ραβίτσα, εσύ είσαι! Ρε, ήταν να μην μαρσάρω. Τώρα που ξεκίνησα, θα αναστενάξουν οι χιλιάδες. Λοιπόν, εγώ τώρα πάω στο τρίτο, δηλαδή στη γριά. Όχι, θα αφήνει άλλους να μας πάρουν τα 100.000. Δεν μπορείς, κοίταξε. Όσο δεν είμαι εδώ,
Μην τα κάνεις θάλασσα. Ωραίος είσαι ρε Μίτσο, αλλά τα μαλλιά σου κάτι έχουνε. Είναι σαν πράσα μωρέ τα μαλλιά σου, οι καμικάζες τα έχουνε φουντωτά. Φουντωτά, ναι. Δεν το σκέφτηκα. Αμάν. Εντάξει, φουντώσανε. Έστρεβο πάρα. Είσαι για μια κόντρα. Ρε άσυχτε. Πουρό και κόντρα δεν γίνεται. Το πολύ πολύ να κάνεις κόντρα. Ξύρισμα. Τι είναι αυτός. Τίποτα, πελάτης. Ήθελε μια Ιαπωνέζα. Έχετε και Ιαπωνέζες. Μπράβο, μπράβο. Γιαμάχα. Πώς από εδώ κύριε Γιορδάνη. Α, σήμερα δεν ήρθα σαν ιδιοκτήτης, ήρθα σαν πελάτης. Πελάτης, παρακαλώ, καθίστε. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Καθίστε. Λοιπόν, σας ακούω. Που λες σήμερα που είναι πια στη βράση του. Μα τι φρικιό είναι αυτό, δεν θα φύγει από εδώ. Περιμένει το ασανσέρ. Που λες σήμερα που είναι στη βράση του πολιτικού γάμου, λέω να παντρευτώ κι εγώ, γιατί ο παλιός γάμος είναι πολλά έξοδα ρε παιδάκι μου. Έξοδα, κουμπάρι, παπάδες, εξαπτέρυγα, κουφέτα, στεφάνια. Δείχνε μου πράγμα, νυφάδες. Να σας δείξω, να διαλέξουμε κάποια που να σας ταιριάζει. Α, δεν μου τα λες καλά κύριε Ιορδάνη. Τη θέλεις τσιγκούνα, τη θέλεις οικονόμα, να μην τρώει πολύ, να μην της αρέσουν τα λούσα, να μην έχει υποχρεώσεις. Να ξέρει γράφω Μιχαλή, να είναι σοϊκά, να παίρνει σύνταξη. Νησάφη, να τη θέλεις και νόστιμη από πάνω. Τέλος πάντων, στείλε μου μια συναγκιάστη μούρα, γιατί έρχονται εκεί οι συγγενείς μου και μου έχουν ταράξει τα φοντάν, ρε παιδάκι μου. Δεν μου είπες όμως κύριε Ιορδάνη, πώς αποφάσισες μετά από τόσα χρόνια να παντρευτείς. Ξέρεις τι απαλλαγές και επιδόματα θα είχα από την εφορία αν ήμουν πολυτέχνος. Μέχρι άδεια ταξί θα έπαιρνε. Χτες το έμαθα. Γι' αυτό βάλε γρήγορα μπροστά όσο αντέχουμε ακόμα σε 8 χρόνια. Δεν θα κάνω 9 παιδιά. Πώς θα κάνεις 9 παιδιά σε 8 χρόνια. Μα ζουλεύεις τώρα. Μα δεν θα κάνω και δίδυμα. Ξέρεις τι καρπερός που είμαι. Α. Λοιπόν, θα μου τη στείλει στην αρχή ή σαν γραμματέα. Και αν μου αρέσει, την κρατάω. Αν δεν μου αρέσει, άλλη. Άλλη. Νυφάδες εδώ με το τσουβάλι. Αν είσαι άντρας, βγες έξω, ρε! Πάμε. Είδες, τον έδιωξα. Εσύ δεν θα πας. Γιατί να πάω. Να λογαριαστείς μαζί του. Μα σε ρώτα τώρα που ήμουν έξω, τώρα εγώ είμαι μέσα. Αν δεν πας, δεν έχει μία το γραφείο που σε έστειλε. Μα αφού είχε δίκιο ο άνθρωπος. Τράβα και μην κολώνεις, εγώ είμαι εδώ. Α, εντάξει τότε. Α. Παιδιά, παιδιά, έτσι θα γίνει κόντρα, ρε, πάμε. Λοιπόν, έτσι και με χάσεις, μην πάρεις τις αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού, θα έχω φτάσει πρώτος. Εγώ κάνω δηλώσεις μόνο μετά την κόντρα. Βρε, θα φας γκαζιά που θα σου βουλώσουν τα σωληνάκια. Τι κάνεις, μωρή, κάτω με κάτω. Δεν είσαι καλά που θα χάσω τέτοια κόντρα. Μάρσα ρε, μόρτι μου. Κάτω με κάτω σου λέω. Βρε, μάρσα ρε, να μην γίνουμε πίλιες. Ό,τι πηγόμενα. Φύγαμε. Φύγαμε.
Ρε Μίτσο, ρε Τάκη. Έλα. Τι έγινε ρε με τη γριά. Πέθανε. Πέθανε. Και σου τα είπα εγώ ρε, θα μπλέξουμε. Όχι ρε, στο ΚΑΤ την έχουνε. Τη συναρμολογούν, έχει διαλυθεί. Τι ώρα είναι. 5 παρά 5. Πέντε παρά πέντε. Αμάν άργησα. Με συγχωρείτε, μέσα είναι ο Μίτσος. Ήτανε μέσα και τώρα είναι έξω. Ρε Μίτσο, ρε Τάκη, πώς έγινες έτσι ρε. Σταμάτα να με λες. Μητσοτάκι, λέγε με Μητσοτάκι να τελειώνουμε. Μωρέ, άσε αυτά, πες μου τι χάλια είναι τούτα, γιατί έγινες έτσι. Ντύθηκα διανοούμενος. Θα τη στήσω έξω από το σπίτι της Εύας. Της αρέσουν οι διανοούμενοι. Γι' αυτό διαβάζω συνέχεια βιβλία και τέτοια. Πω, πω, τι ωραία. Κοίταξε με τα μπερδέψεις μέσα στο μυαλό σου, μωρέ, τι διαβάζει εκεί. Κοίταξε με τα μπερδέψεις. Δεν τα μπερδεύω, εντάξει είμαι. Τώρα δεν αφήνεις την Εύα και τους έρωτες να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με τις δουλειές στο γραφείο. Και να αφήσεις αυτή εδώ την ελεηνή παράγκα. Όχι, λέει η παράγκα, εδώ μένει η μάνα μου. Εδώ θα μένω μέχρι να παντρευτώ και να κάνω παιδιά. Μετά θα το κάνω μουσείο αυτό το κτίριο. Θα ζητήσω από τη Μελίνα να το κηρύξει διατηρηταίο. Μωρέ, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ πέρασα να σου πω ότι ήρθα από το γραφείο και σε ζήτησω. Ας το γραφείο, ρε. Τώρα προηγούνται οι έρωτες. Πάω να ολοκληρωθώ. Έρχεται, πρέπει να την εντυπωσιάσω. Μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε. Μη με φιλάς με χείλη που καίνε. Μαργαρίτης! Μαργαρίτης. Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε τα άπαντα. Ποια πάντα θέλετε. Γενικώς. Του Σεφέρη, του Βάρναλη, του Ελίτη ή του Καριωτάκη. Ναι, του Καριοφίλη. Καριωτάκη. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Τα βρήκατε. Βεβαίως. Σας έφερα τα πάντα του Καριωτάκη σε πολύ καλή έκδοση και με σχετική βιβλιογραφία. Ορίστε. Τα πάντα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης σας έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, καινούρια έκδοση. Ναι. Η γαλλική επανάσταση του Μινέ. Του Μπιτέ. Όχι, Μινέ. Ναι, 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 ναι. Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν. Μάλιστα. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποιήση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα. Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει. Ζισκάρ. Ζισκάρ. Ζισκάρ, ναι. Να κοιτάξω στην αποθήκη. Ναι, κοιτάξτε παρακαλώ. Αρνάκι άσπρο και παχύ. Σας αρέσει η ποίηση. Τι μου είπατε, δεσποινής μου. Χωρίς ποίηση δεν ζω. Και διαβάζετε τόσο πολύ. Ναι. Τρεις φορές την ημέρα. Μετά το φαγητό. Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιωτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα. Αφού αρέσει σε εσάς. Είναι δυνατόν να μην αρέσει σε εμένα. Έλιωτ. Σεφέρης. Πάνω στην άμμο την καυτή γράφα με το όνομά μας. Θοδωράκης. Σεφέρης. Και τραγουδάει ο Σεφέρης. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που γνωρίζω έναν άνθρωπο που του αρέσει τόσο πολύ η ποίηση. Εύα. Μπαγλαμάς. Αφού σας αρέσει τόσο πολύ η ποίηση, δεν πάμε κάπου να μιλήσουμε, όχι κάτω από τα ταβάνια. Έξω στη φύση, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη θάλασσα. Δεν έχω αντίρρηση. Δυστυχώς το βιβλίο που μου ζητήσατε δεν υπάρχει. Ποιο βιβλίο? Η μελέτη του Πουλόφσκι. Δεν πειράζει. Τυλίχτε μου τα σε ένα χαρτί, σε ένα λαδόχαρτο αυτά. Βεβαίως. Και... πόσο κάνουν? 2.000 δραχμές. 2.000. Μα θες είχα 1.500. Είναι καινούργια στιγμή. Ήρθανε σήμερα. Έως πάνω. Πεύκα. Ξύλα. Πέτρες. Χώμα. Γρασίδι. Αχ, τι ηρεμία, τι ειρηνικά που είναι εδώ, γεμάτα αγάπη. Μαγκά, το πορτοφόλι στη ζωή σου. Ορίστε. Ξενόφερτη κουλτούρα. Σου πήρε το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι, ναι, τα λεφτά μου στα έχω εδώ. Και όπως είπε και ο ποιητής, ας το βάλουμε στα πόδια όσο είναι καιρός. Λοιπόν, μαζί σου γνώρισα έναν άλλο κόσμο. Ήρεμο, γλυκό, ανθρώπινο. Είναι γιατί σε αγαπώ. Δηλαδή, αγαπώ όλο τον κόσμο. Θέλω να αγκαλιάσω όλο τον κόσμο. Να το φιλήσω. Και να του πω,
Ρε καθήκη, 2.500 λογαριασμός. Σας παρακαλώ κύριε. Μα τι φάγαμε εδώ πέρα, έχει τέτοια ένα... Αδελφάκι, παίξε, άντε. Όπου να είναι, τελειώνω. Τι τελειώνει? Τα αποφάσισα. Ρε, παίξε εκεί. 5-4. Μη μου πεις ότι αποφάσισες να πας γραμματέα στο σπίτι του Ιορδάνη. Στο έχω ξαναπεί, δεν το καταλαβαίνεις, είναι καθαρή τρέλα. Τα αποφάσισα, είμαι ερωτευμένος. Πρέπει να πάω. Ξέρεις τι είναι να είμαι μέσα στο ίδιο σπίτι, κάτω από την ίδια στέγη. Κάτω από τον ίδιο τάφο. Ναι, Παναγία, τι λες τέτοια, μωρέ. Να πίνουμε το ίδιο νερό, να αναπνέουμε το ίδιο κασαέριο. Είναι η μόνη ευκαιρία και πρέπει να την εκμεταλλευτώ. Πρέπει να πάω, το καταλαβαίνεις. Είμαι ερωτευμένος, πώς να σου το πω. Άκου πώς χτυπάει η καρδιά μου. 6-3. 5-4. Έλα, παίζε. Εγώ θα πάω. Είδες ποινείς? Αφροχάρης. Αφροχάρης. Η γραμματεύς σας. Περάστε παρακαλώ. Όχι. Περάστε. Είδες ποινείς. Εδώ θα είναι το γραφείο σας. Καθίστε. Αφροχάρος, είπα. Αφροχάρης. Από το αφρόλουτρο και το χαρίδιμος. Πολύ ωραία. Αχ, αυτό είναι το γραφείο, ε. Πολύ ωραία αυτή η γραφομηχανή. Αχ, θαυμάσια. Γιατί κλείνετε τα μάτια? Τυφλό σύστημα. Εδώ δεν θα έχετε πολλή δουλειά. Εδώ εισπράττουμε, καταθέτουμε, καταθέτουμε, εισπράττουμε. Δεν ξοδεύουμε. Τι πάθατε? Τι τρύπες είναι αυτές? Α, είναι για να περνάνε στο έλασμα. Και τα χαρτάκια που πετάξατε, ξέρετε τι σημειώσεις μπορούσατε να γράφετε σε αυτά τα χαρτάκια? Δεν το είχα σκεφτεί. Ω, σπατώμη! Τουλάχιστον τα έχετε φυλάξει. Το κομματάκι, τι να τα κάνω? Και τώρα είναι απόκριες. Θα τα πουλήσετε για χαρτοπόλεμο. Τι μυαλό, έβριμα. Και τώρα κάτι εκτός υπηρεσίας, δεσποινής, αφρόκρεμα. Αφρόλουτρο, αφροχάρης. Ναι, σας αρέσουν τα παιδιά. Τα τεκνά. Τα τεκνά. Οχ, τα βρατισμένα το πουρό. Πολύ. Μη μου πεις. Στο λόγο της αντρικής μου τιμής, της παρθενικής μου τιμής. Και θα είστε κι ο καρπέρι. Όχι να το πενευτώ, μήτρα ταχύτητος. Μη μου πεις, πω εύρημα θησαυρός. Τι θα πάρετε να σας κεράσω, θέλετε ένα κουνιακάκι, ένα ουζάκι, ένα ουισκάκι, μια λεμονάδα, ένα γλυκάκι. Ό,τι να είναι. Κατάλαβα. Κρύο νερό. Τσιγκούνι. Καλημέρα. Θα είσαι γραμματέας του μπαμπά. Ω, ναι, του μπαμπά. Χαίρε πολύ. Εύα. Μίτσος. Αφρόχαρης. Το χέρι. Ωραίο χέρι. Ναι. Ολοδάχτυλα. Ελπίζω να ταιριάξετε με τον μπαμπά. Ελπίζω και με την κόρη. Εγώ κάνω εύκολα φίλες. Φίλους. Εδώ τα χαλά. Ναι, ναι, μακριά από άντρες. Εκτός αν έχουν γνώσεις. Τι γνώσεις? Γενικώς. Και αν βρεθεί κανένα καλό παιδί. Γνώρισα ένα τέτοιο καλό παιδί. Σοβαρά. Πείτε μου, μ' αρέσουν ιστορίες αγάπης. Ναι. Love story. Μια άλλη φορά, πρέπει να φύγω. Γιατί? Δεσποινείς απρόγαλα το νερό σας. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είσαι εσύ. Έφευγα, μπαμπάκα. Πού πας? Ορίστε. Λέω, πού πας, μήπως πηγαίνεις από εκεί που πηγαίνω εγώ? Εσύ πού θα πας? Από εκεί που πηγαίνεις εσύ. Πάμε μαζί τότε. Καλά, θα φύγετε από τώρα.
Ναι, αύριο θα πιάσω δουλειά. Μην πληρώνετε τζάμπα λεφτά. Μπράβο. Και μπρο, να γίνετε φίλος. Να είδε, δεν ξέρει κανένα τι μπορεί να συμβεί. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου. Γεια σου, μπαμπά. Όχι, μπαμπά. Θα με λέτε σκέτα Ιορδάνη. Όχι, θα σας λέω χαϊδευτικά Ντάνη. Τι τσάντα μου. Ντάνη. Τη Σάρα. Ντάνη. Ντάνη, θα φας καλά. Μα τι θέλετε, επιτέλους, κύριε. Τι θέλεις, πρέ. Δεν μιλάω σε εσένα, μαντάμ. Στο Μανώλη μιλάω. Ρε Μανώλη, δεν σαν συνθήσα για μπάνιο να τη βρούμε οι δυο μας. Τι ωραία που τα λέει. Τι ωραία που τα έλεγε. Ακόμα δεν ανοίξαμε, μία δεν εισπράξαμε, η εφορία μας ήρθε. Αχ, ρε Μίτσος, τα είπα. Θα μπλέξουμε άσχημα. Πόσο συμπληρώνουμε τώρα αυτό. Σαν σταυρόλεξο είναι. Εμπρός. Ω, νέα, πώς μας ανακάλυψε. Εδώ είναι το γραφείο συνεκεσίων που γράφει η εφημερής. Μάλιστα, εδώ είναι. Πού είσαι, ρε, δεν σε βλέπω, ρε. Εδώ είμαι. Σηκώ, όρθιος. Όρθιος είμαι. Όρθιος. Α, υπάρχουν και χειρότερα. Μάλιστα. Καθίστε. Ρε μάγκα, ξέρεις γιατί ήρθα εδώ. Όχι, πού να ξέρω. Για να βρω κομμενάκι γραμματεζούμενο, σεμνό και παρθένο. Παρθένες, μας τελειώσανε. Πηγαίνετε κάπου αλλού, πηγαίνετε. Με δουλεύεις, ρε φίλε. Όχι, πού σας πέρασε τέτοια ιδέα. Αλλά αφήστε να το σκεφτώ. Ξέρετε, οι κοπέλες με τις προδιαγραφές που μας ζητάτε είναι δύσκολο να βρεθούν. Το ξέρω, ρε μάνα. Στην πιάτσα όλο αλανιάρες υπάρχουν. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Θα βρω μια κοπέλα σεμνή. Να την κοιτάζω στα μάτια και να μου λέει μη ντρέπομαι. Ρε Σπίνο. Κύριε Σπίνο. Α, μανουρέρας. Ελάτε, ελάτε. Κουπάτε, ελάτε, ελάτε. Μη. Ντρέπομαι. Τ' άκουσες, ρε. Ντρέπετε. Αυτή θέλω. Τι θέλει. Για γάμο. Τι γάμο. Ολόκληρη από τη μέση και κάτω. Μ' αρέσεις που έχεις και χούμορ, κουκλάρα μου. Κοριτσαρέ μου. Πίδι μου εσύ. Έλα, καλιά μου. Είσαι άγριος. Έτσι είμαι εγώ άγριος. Ναι, αλλά ξέρετε, είμαι λογοδοσμένη. Ποιος είναι αυτός να τον εσφάξω. Και θα πάρεις μια χείρα. Όπως και να σε, σε παίρνω. Μικρέ, ετοίμασε το χαρτί. Ποιο χαρτί. Για γάμο. Και με ρώτησες εμένα αν σε θέλω. Και γιατί να μην με θέλεις, τι μου λείπει. Όλα μου τα έχω και μπόλικα μπόλικα. Κι εγώ τα έχω μπόλικα μπόλικα. Δεν κατάλαβα. Είμαι τραβεστή. Άκτιμη μοίρα τη μούλαχε. Πού σου κι αρατά. Μη φεύγεις. Όχι. Σε αγαπώ. Όχι. Σε θέλω. Όχι. Σε θέλω. Ας το διάλο. Ξεροπαΐδα. Αμα. Πού βρέθηκε ο Λέρας εδώ. Το διάβασε στην εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω ραντεβού, έτσι. Λοιπόν, πάω να αλλάξω. Βρακή. Όχι βρε, έχω φιλολογικό ραντεβού. Θα γίνω φιλόλογος, πώς το λένε, φιλόσοφος. Λοιπόν, φεύγω, άντε. Μανούλη ο Μίτσος. Οι άνθρωποι. Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο μία απάντηση υπάρχει. Πηγαίνουν στα σπίτια τους. Αφού τελειώσαν από τις δουλειές τους. Ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Αδιαφορούν όμως για την τέχνη. Έτσι αδιαφορούσε και ο Άμπλετ. Γι' αυτό τον τιμώρησε ο Αρταξέρξης. Ο Σέξπιρ θες να πεις. Ήταν ο Σέξπιρ στο χάνι της γραβιάς. Γιατί ήταν ο Άμλετ. Όχι. Ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Που μόλις μπήκε στο χάνι της γραβιάς. Ξέρεις τι είπε. Τι είπε. Αλλού χάνι. Και εκεί ο Λεωνίδας. Με 400 στρατιώτες τριμώχτηκε από 4.000 Τούρκους.
σήκωσε ο Λεωνίδας τον άβαρο της Επανάστασης και φώναξε «Εν τούτο Νίκα!». Και τότε οι στρατιώτες του φώναζαν «Έξω οι βάσεις του θανάτου! Έξω από τον ΝΑΤΟ!». Και ο Λεωνίδας τους είπε «Θα φύγουν οι βάσεις το 1989». Και ο πρόεδρος τους απάντησε «Άμα φύγουν, να με χέσεις». Μα πολύ μπερδεμένα μου τα λες. Έτσι είναι μπερδεμένος και ο κόσμος μας. Έτσι είναι μπερδεμένος. Και εγώ έχω μπερδέψει τα μπούτια μου τώρα. Την κούφανα. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη! Πού είναι ο Μιστόκλας μου, ρε! Θα τα κάνω όλα λίπα εδώ μέσα! Αχ, να σας εξηγήσω! Πουλιά ο καμικάζι μου, ρε! Παρδόν, μαντάμ, σας φάγανε και σας κανέναν? Μάλιστα! Ποιον? Τον καμικάζι μου! Και εμένα το μόρτι μου! Όλα που θα μου πάνε, θα τα σκίσω τα ρεζίλια! Ηρεμήστε, ρε κορίτσα! Ή το Μιστόκλα μου ή τα λεφτά μου πίσω! Ή το καμικάζι μου ή τα λεφτά που ξόδεψα στο κάτω! Αλλιώς θα σας πάω μέσα! Μέσα είσαι! Δικιά σου! Μπράβο, παιδί μου, είσαι αντάξια κόρη, να σε φιλήσω. Έλα, φίλησέ την κι εσύ, της οικογενείας. Να ετοιμάσω το τραπέζι, μπαμπά. Μια στιγμή, έχω να σας αναγγείλω κάτι. Λες να το πειρίστηκε ο Ντάνης. Αυτό που έχω να πω αφορά και τις δυο σας. Ρωτήμη τι έχει αυτός. Γιατί αυτό που θα συμβεί, αν συμβεί, θα είναι για μια ολόκληρη ζωή. Όπου να είναι το ξεφουρνίζει. Δεσποινής Πετροχάρη. Όχι, Πετροχάρη. Αλλά. Μου έχετε πει τόσο ονόματα που δεν θυμάμαι πια το όνομά μου. Δεν έχει σημασία. Σας γνωρίζω τόσο λίγο, αλλά σας εκτιμώ απεριόριστα. Και επειδή δεν είμαι νέος να αργώ αγάπες και λουλούδια, σας λέω με δυο λόγια και γρήγορα. Θέλετε να παντρευτούμε? Αν το θέλει και η Εύα, την παίρνω. Μαμά. Πού είναι η μαμά? Και θα γίνει πολύ σωστή μητέρα, γιατί έχει αρχές, Εύα. Μόνο αρχές? Δεν μπορώ να γίνω μαμά. Ψυχικά, γιατί ουσιαστικά θα είσαι μαμά των δικών μας παιδιών και θέλω πολλά. Παιδιά. Ναι, εν ανάγκη να γίνω και πολύτεχνος, δεν με πειράζει. Και θέλεις να τα κάνεις μαζί μου. Βέβαια. Από πού? Ορίστε. Μαμά! Και θέλεις να κάνουμε πολλά παιδιά μαζί. Και να φεύγω η μαμά. Και η Εύα και εγώ να κάνουμε παιδιά και τα παιδιά να έχουν μαμά την Εύα και εμένα. Ναι. Και ο παπάς, ποιος είναι ο παπάς? Τη γιαγιά θα τη βρούμε. Χριστός Ανέστη. Παππού! Μα, μπαμπά, τι έπαθε? Απ' τη χαρά της, παιδί μου. Τη μεγάλη της χαρά. Σε παρακαλώ, όποτε τη βλέπεις να τη φωνάζεις μαμά, δεν ξέρω. Μαμά. Της τη δίνει το μαμά. Ω, καλημέρα, κυρία Σουσακιού. Βράστα, αυτά, βρε. Ο δικηγόρος μου κάτι έχει να σου πει. Σας ακούω, κυρία. Άντε, ρίξα, ρε. Βράστα, άντε. Εάν εντός τριών ημερών δεν φανεί ο κύριος που αναζητεί η πελάτησά μου. Ποιος κύριος? Ο καμικάζι μου, ρε, τι δεν έκανες? Καλά, μη φωνάτε, το βρούμε. Μάλιστα, μάλιστα, το γραφείο σου θα κληθεί να καταβάλει εκτός των χρημάτων που εισπράξατε από την πελάτησά μου και 6.425.000 και 10.000 σε προκαταβολή. Τα έχουμε. Πια τα 6 εκατομμύρια. Όχι, παρατή, προκαταβολή. Ναι, αλλά για τα άλλα θα πάμε φυλακή. Έλα, μην κάνεις έτσι. Όποια, αυτά είναι τρίχες. Ναι, αλλά άμα μπλέξουμε με δικαστήρια, θα φανεί ότι πήγες εσύ, ότι κάναμε απάτη, ότι κάναμε πλαστό προσωπία. Μας βλέπω ισόβια. Έλα, μου ρωγείς την καρδιά, μην κάνεις έτσι. Εντάξει, θα θυσιαστώ τώρα. Θα παντρευτείς τη Γριά. Ναι, πια να την παντρευτώ, παρέ, θα πάω να τη βρω. Πού μένει? Στο βουλιαγμένο του, στον αστέρα της Βουλιαγμένης. Εντάξει, κράτησε μου ένα δωμάτιο. Είναι ακριβά εκεί. Δεν μου αρέσει εργατική αιστεία, έχει? Όχι, δεν έχει. Θα τα χρεώσουμε σε έξοδα παραστάσεως.
ο Ιορδάνης. Πού να γλιτώσω από αυτό να είναι, πού να κρυφτώ. Αχ, Παναγία μου, να ανοίξει η γη να με καταπεί. Πού να κρυφτώ. Αρετάκι, αρετάκι, τι μου έχεις κάνει. Πού να κρυφτώ, Παναγία. Ερημιά. Κανένα στο γραφείο. Δεν είναι κανείς εδώ. Εμέ έτσι ανοίγουνε την όρεξη στους κλέφτες. Παλιά άνθρωπε, λέγε γρήγορα που είναι η αφρόχαρης, αλλιώς θα πατέρα, σε σκοτώσω. Άφησέ με. Λέγε, που όχι, δεν θα σε σκοτώσω. Θα σε βάλω φυλακή για απαγωγή ωραιοτότης κοπέλας. Όχι, όχι κύριε Ιορδάνη, φυλακή δεν την αντέχω, σας ορκίζομαι. Τι αντέχεις. Τίποτα. Λέγε γρήγορα. Θα σας πω, είναι... Πού είναι η αφρόχαρης. Είναι στο ξενοδοχείο. Ποιο. Αστέρα βουλιαγμένης. Πού να μην στόχλας, ρε. Λέγε που είναι, θα σε λιώσω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Και ξέρω. Πού είναι τότε, λέγε. Στον αστέρα βουλιαγμένης. Πού είναι ο κύριος. Τι τον θέλετε. Τον θέλω. Θέλω κάτι να του πω. Είναι επίγον. Πολύ επίγον. Πολύ. Να πάτε στον αστέρα. Πού Παναγία μου. Να πάτε στον αστέρα που διαγμένει. Λίγο κουλουράκι. Όχι, δεν θέλω. Πηγαίνετε. Πάω, πάω. Χαίρετε. Τον κύριο Μιστόκλα Καρούμπαλο, παρακαλώ. Να στείλα, παρακαλώ. Καρούμπαλος, δεν έχουμε τέτοιο όνομα. Μα δεν μπορεί, αφού μου πως θα είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος κύριος Καρούμπαλος εδώ. Καρούμπαλος, είπατε. Δεν νομίζω. Μήπως δεν έχει έρθει ακόμα, κυρία. Μπορεί. Πάντως θα έρθει. Μπορώ να τον περιμένω. Ω, παρακαλώ, κυρία. Ωραία. Χαίρετε. Παρακαλώ, η δεσποινίσσα Αφρόχαρη είναι εδώ. Αφρόχαρη, όχι, δεν νομίζω. Αφρόκρεμα. Ούτε το επίθετό της. Περπατημένη. Περπατημένη. Όχι, δεν νομίζω. Καλά, μπορώ να την περιμένω. Ο βεβαίως, κύριε, παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Μπαμπά, εγώ θα πάω μια βόλτα, Ναι, παιδάκι, πήγαινε στη θάλασσα να δεις αν κουνιούν τη βάρκη. Εσύ τι θα κάνεις. Θα περιμένω. Θα πιω και καλά. Καφεδάκια και εδώ. Θα είναι φαρμακείο. Σιν Καρσόν, σε παρακαλώ. Όταν έρθει ο κύριος Καρούμπαλος, ειδοποίησε με. Όχι τίποτε άλλο δηλαδή. Μπας και δεν τον προσέξω. Μαντάμ, μην απασχολείτε τον Καρσόνι. Σε παρακαλώ, όταν δεις να έρθει η Δεσποινής Αφρόχαρη, να με ειδοποιήσεις αμέσως. Θα τη γνωρίσεις από τη σεμνότητά της και όχι από τα Καρούμπαλα. Δηλαδή τώρα που το πας, να ξοδέψει βενζίνα το 166 για να έρθει να σε μαζεύει. Μπαρντών. Αυτό που άκουσες. Τι λες, κυρία Ντορεμή. Για εκεί το ρε ύφος το εγγονάκι του Παρθενώνα. Σιγά, κόρη του Ερεχθείου. Είχε χάρη όμως που είμαι λογοδοσμένος γιατί... Εγώ κάθε φορά χαλάω 7 σωμιέδες. Δεν μου λες. Βλέπεις τακτικά τέτοια όνειρα. Ωραία όνειρα, ναι. Εφιάλτες δεν βλέπω. Και φεύγω γιατί να μείνω λίγα ακόμα βλέπω σφιχταγκαλιάσματα. Θέλετε να σε
και πάω και Θεσσαλονίκη. Τι θα πω τώρα, συγκρία, ότι μου απαγόρεψε ο γιατρός στις σούζες. Χαίρετε. Χαίρετε. Μήπως μου κρατήσανε δωμάτιο ο Δημήτρης Φούμος. Φούμος είπατε. Α, βέβαια, μας έχουν ενημερώσει. Το 530. Το κλείδες πίνει στον κύριο. Το κλειδί σας παρακαλώ. Κυρία Σουζικιού, σε ποιο δωμάτιο μένει. Σουζικιού είπατε. Στο 501. Το κλειδί σας, κύριε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αμάν! Πού είναι ο Μιστόκλας, ρε? Ο Μιστόκλας, ο Καρούμπαλος, λέω, πού είναι? Πήγε φαντάρος. Μπρε, στα παραμύθια, αφού ο κύριος Σπίνος, ο συνεταίρος μου, πως ήταν εδώ. Ο Σπίνος? Ναι. Όχι, ο Καμικό. Θα σας το στείλω αύριο στο σπίτι. Όχι αύριο. Σήμερα, ατάκα και εδώ. Νοικιάζω δωμάτιο. Ψιτ, πού είσαι? Μάλιστα, κυρία. Πιάσε μια σουίτα. Μάλιστα. Σουίτ. Είναι πολύ ακριβά εδώ πέρα. Δεν με νοιάζει, εγώ είμαι σπάταλη. Πόσο κάνει μια σουίτα? 72.000, κυρία. Α, δεν κατάλαβες. Δεν τι θέλω για μήνα, για μια μέρα τι θέλω. Την ημέρα έχει, κυρία. 72. Μάλιστα. Την ημέρα. Ωραία, πιάσε ένα κανονικό δωμάτιο. Μάλιστα. Ρίξε μου νούμερα. Το 510, κυρία. Όχι, δεν θέλω 2-1 θέλω. Ή το 5 ή το 10. Το 510 σας έδωσα. Α, ένα είναι. Ωραία, τ' άκουσες. 510. Εκεί θα είμαι και θα το περιμένω. Συγγνώμη, το ονοματάκι σας. Βάνα. Βάνα Τσίχλα. Τσίχλα. Πολύ ψωμωμένη για Τσίχλα. Βρεά το χιούμορ. Λοιπόν, κοίτα μην αργήσει, γιατί σε βλέπω γραμματώσιμο. Ωραία, Σπίνο, θα σε σκίσω. Κυρτάκι μου! Αμάν ο άντρας μου. Η δεσμίσσα αφρόκρεμα είναι εδώ? Όχι, δηλαδή αυτό μεγάλη χάρη της... Της αφρόχαρη. Όχι, της Αγίας Πελαγίας. Έχει πάει σε μοναστήρι μοναχή. Δηλαδή όχι μοναχή, με άντες. Τώρα άστα αυτά. Ο συνεταίρος, ο κύριος Σπύρος μου είπε ότι είναι εδώ. Ο Σπύρος σας είπε και εσάς? Βέβαια. Τον πάλιο... Λοιπόν. Σε μισή ώρα μου τη στείλει στο δωμάτιο, αλλιώς θα φωνάξω την αστυνομία και θα πάμε όλοι σε μοναστήρι. Όχι αστυνομία. Γρήγορα, εδώ. Γιατί με περιμένει και η κόρη. Είναι και η κόρη σας εδώ? Ναι, εδώ κάνει μια βόλτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γρήγορα. Δεν βλέπετε, κύριε Τάκη μου, είσαστε μεγάλος, μήπως είσαι καμιά αδερφή? Έχω ένα αδερφό που είναι αδερφή. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω, αλλά ετούτο σου πολύ μοιάζει με την αφρόκρεμα. Να μου τη στείλεις. Τι μπέρδεμα είναι αυτό, αντε τώρα τους προλάβω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πρέτος προλαβόλους. Καμικάζι με την κρυά, αφρόχαρης, Μιστόκλας. Είναι και έβα εδώ. Εντάξει, από καμικάζι σκίζω. Κυριετάκη, κυριετάκη, γιατί μου το κάνατε αυτό? Τι σου κάνα? Ορίστε. Άλλη γυναίκα παντρεύτηκες? Όχι, ίδια είναι. Ίδια? Ίδια. Πώς έγινε έτσι? Από το πολύ φαΐ, όλο τρώει, τρώει, τρώει. Δεν λες που ζεις, πέντε έχει πεθάνει. Τριαντάφυλλο μου δώσατε, πλάτανος μου βγήκε. Γιατί μου το κάνατε αυτό? Δεν φταίω εγώ. Έχω δουλειά, με συγχωρείς. Γιατί μου το κάνατε αυτό? Τι του κάνω? Τσάω, Σουζέ. Ήρθες, πουλάκι μου, αν και ο Άγιος φοβέρα θέλει. Τι είναι αυτά, ρε, που φοράς? Μαλλιά είναι. Τι μουστάκι. Παπούτσι είναι αυτά. Πού να ρέω, καμικάζι μου? Μα τους μπέρδεψα όλους. Πού να καμικάζι μου, ρε? Εσύ μου ζει. Εσύ μου ζει. Δεν μου λες. Σε μου λες. Τι έκανες τα παιδιά? Τους απείλησες ότι θα τους πάρεις 6.425.000. Όχι, εγώ. Ο δικηγόρος μου.
σκοτώσω και αυτόν και σένα. Και θα σε σκοτώσω πάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Έλα εδώ. Θα μου υπογράψεις ένα χαρτί του νόμου 105 ότι δεν έχεις καμιά απέτηση. Άγιε, δεν υπογράψω. Μπορείς. Έχτυπησες το κεφάλι από καμιά σούζα. Ας μην του πάω κόντρα. Με τη δουλειά καθάρισα. Θα κάνει απάνω της. Τώρα τι γίνομαι. Μιστόκλας. Κύριε Τάκη, γιατί μου το κάνατε αυτό. Γιατί με στενοχωρείς. Τι ώρα είναι. Ένα Μιστόκλας. Κύριε Τάκη, γιατί μου το κάνατε αυτό. Αυτό δεν είναι τίποτα. Μένα να δεις τι μου έχουν κάνει. Πάλι τρώτε. Ολόκληρο κοτόπουλο. Το άλλο το έφαγα. Παναγία μου. Κύριε Τάκη, γιατί μου το κάνατε αυτό. Εμπρός. Ανοιχτά είναι έμπα. Γεια χαρά. Με ειδοποίησαν τα παιδιά να έρθω. Εξαφανίστηκα γιατί είχα να βγάλω κάτι λαθρέα. Γιατί είχα μείνει στεγνός. Παρανομία. Μιστόκλα. Ρε Μιστόκλα. Σε κυνηγάνε και ντύθηκες έτσι αλλοπρόσαλα. Τι φούστα είναι αυτή, ρε. Τι φούστα. Αμά, για αφρό. Προδόθηκα. Τι προδόθηκες. Κοίταξε, επειδή θα περάσουμε μια ζωή μαζί, θα σου πω το μυστικό μου. Τι ξέρω. Αλλά άμα βλέπω μπετατσί, κάτι νιώθω μέσα μου. Δεν κατάλαβα που το πας. Που είναι ο Μιστόκλας, ρε. Ο Μιστόκλας. Παρούσα. Παρούσα. Ρε, για κοίτα πως κατάτησαν οι άντρες σήμερα. Άντε ρε κουραδόμαγκα. Εγώ γουστάρω άντρα να αγαπάει και να δέρνει. Και εσύ μου βγήκες μπελαβιόγκα η τζουρνέφτρα. Εμείς οι δυο θα τη βρούμε. Τι να βρω μαζί σου ρε τελειωμένη αδρεφάρα. Που και καρφίτσα να ρίξουν απάνω σου γλιστράει και πέφτει. Βασικά με πληγώνεις. Ρε πάρε δρόμο από εδώ να μας δει κανένα μάτι και γίνω ρεζίλη. Δεν είσαι κατά χρυσό μου. Να ζητάς από τα παιδιά του γραφείου το μαλλοκεφαλά σου για το προξενιό. Μωρέ, δίνε το από εδώ και δεν ζητάω τίποτα. Θα φύγω αν μου υπογράψεις μια δήλωση του νόμου 105 ότι δεν έχεις καμιά απέτηση. Έλα εδώ, μωρή. Ορίστε. Μωρέ, σου υπογράφω ό,τι θέλεις, αρκεί να μην σε βλέπω. Φέρτε μου λίγο γρήγορα. Δεν έχεις στυλό. Στυλό. Ένα γιατί στα παιδιά μου. Καθαρά. Ορίστε, πάρτο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Φρεούστα από εδώ. Μην με κερδίσεις από πίσω. Ερεθίζομαι. Από εκεί πέρα. Εντάξει, καθάρισα και παρτίζω. Φοβό, ξεφτελείς καλά, δεν πειράζει. Ευτυχώς που δεν της έφαγα. Λοιπόν, τώρα η Ορδάνης. 5-15. Πρέπει να ντυθώ ριζόγαρης. Αφρόγαρης. Εσάς? Μιστόκλας. Δηλαδή, οι φίλες μου με φωνάζουν Αφροχάρης. Να αγάσεις, κύρια. Κύριε Τάκη. Ναι, γιατί στο έκανα. Καλά στο έκανα. Άι, παρατάμε. Εμπρός. Αφροχάρη μου, τι έγινες. Νόμιζα ότι είσαι απήγαγορ. Μη με πλησιάζεις. Είμαι μια αμαρτωλή. Καλά τώρα. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Ναι, αλλά εγώ σ' άφησα να μ' αγαπήσεις, baby. Και τώρα θα σου ξεριζώσω την καρδιά με αυτά που θα σου πω. Δεν μπορώ να σε πάρω, γιατί το παίζω. Παίζεις. Τι παίζεις. Τζόγο. Από όλα παίζω. Προπό παίζω. Υπόδρομο παίζω. Λαχεία παίζω. Τον παπά παίζω. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί είναι ο παπάς. Πού είναι ο παπάς. Αχ, δεν θα δω παπά για να με στεφανώσει. Όχι. Ναι. Παιδί μου, άμα κερδίσεις, δεν είναι κακό. Είναι μια επένδυση παγωμένων κεφαλαίων, συμφέρουσα επένδυση. Εγώ όμως χάνω. Και μόνο αν πληρώσεις τα χρέη μου μπορούμε να παντρευτούμε. Δεν είναι πολλά.
μόνο 6.425.000 δραχμές. Δεν κατάλαβα. Τι είναι 6.425.000 δραχμές μπροστά στην ευτυχία μας. Εγώ σε αγαπάω. Άκουσε, αφροκρεμά μου, σκέφτομαι πως αποφασίσαμε έτσι πρόχειρα το γάμο. Να το σκεφτούμε λιγάκι ακόμα. Ναι, είμαστε, έχουμε χρόνια μπροστά μας. Δηλαδή, μας χωρίζουν τα χρήματα. Εγώ σε αγαπάω. Δηλαδή τα χρήματα και ο τζόγος. Γιατί παιδάκι μου, έτσι τζογαδόρισα που είσαι εσύ. Δεν θα κάνεις παιδιά. Ζάρια θα κάνεις. Με διώχνεις, ε. Πρώτη φορά με διώχνουν. Γεια σου, μοναδική μου έρωτα. Γεροντική μου αγάπη. Φεύγω. Γεια σου για πάντα. Τα τζακίδια. Τραγύριστο. Εντάξει, αυτός με διώξε. Και τώρα σειρά η Εύα μου. Ελπίζω να μην με διώξει κι αυτή. Εύα. Εύα. Εσύ εδώ. Ναι. Σ' ακολουθώ όπως ακολουθούν οι γοργόνες στα καράβια και ρωτάνε. Μήπως υπάρχουν τίποτα από φάγια και για μας. Ε? Ήρθες να εμπνευστείς. Ε, ναι. Και όπως είπε και ο Καμί, ουδέν γρυπτών υπό τον ήλιον. Γι' αυτό κι εγώ δεν μπορώ να σου λέω κοιτάπια που δεν κατέχω. Γι' αυτό θα σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσεις. Δεν ξέρω, μου τη δίνεις. Την έχω δαγκώσει, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Και γιατί νευριάζεις. Δεν νευριάζω. Άμα τόσο καιρό πια. Αμπάν. Με συγχωρείς, ρε φίλε, μου πέσε. Δώσε και ένα φίλε, τι κάνεις, που πατάς την πέτρα. Πάμε να φύγουμε. Είδες τι μου κάνεις, πεζίλι με κάνεις. Γελάς επειδή έπεσα. Δεν γελάω γιατί έπεσες, γελάω για το μουσο, που είναι στραβό. Στραβό, όχι ίσιο είναι. Δηλαδή, αληθινό είναι. Όσο ο Δημήτρης ο διανοούμενος. Αμα, δηλαδή, να σου εξηγήσω. Μην κουράζεσαι, Δημήτρη μου. Τα ήξερα όλα από την αρχή. Oh. Αλλά σε άφηνα γιατί δεν ήθελα να καταστρέψω όλα αυτά που έφτιαξε για να με πλησιάσει. Και όλα αυτά είναι που με συγκίνησαν και κατάλαβα τι άνθρωπος είσαι. Δηλαδή, μ' αγαπάς. Σε αγαπώ. Μ' αγαπάς. Σε αγαπώ. Μ' αγαπάς.